Γάντια στο νοσοκομείο Σερών έδωσε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, όπως είχε δεσμευθεί στην εκπομπή κάθε μεσημέρι. Μάλιστα, η ανταπόκριση του Δημάρχου ήταν άμεση και έτσι δόθηκαν από το Δήμο 90 πακέτα γάντια των 200 τεμαχίων. Και αυτό τώρα που μου λέτε δεν το ήξερα. Δεν εξέπεμψαν σως, απλά το ανέφεραν αυτό και πραγματικά νιώσαμε αγωνία. Άμεσα θα ανταποκριθούμε ως Δήμος, όχι με χαρά, αλλά με άμεση ανταπόκριση, γιατί το οφείλουμε αυτό. Ξέρετε, η υγεία δεν είναι θέμα αρμοδιοτήτων, η υγεία είναι θέμα στόχου. Το κομμάτι της συνδρομής του Δήμου είναι δεδομένο, όπως και όποτε εκφράζεται οποιοδήποτε αίτημα από αυτούς τους φορείς, τους υγειονομικούς φορείς. Ένα τέτοιο αίτημα εκφράστηκε και μέσα από την εκπομπή σας, γιατί πραγματικά και τα μέσα ασκούν ένα λειτουργήμα μεταφοράς τέτοιων αιτημάτων. Εκφράστηκε ένα συγκεκριμένο αίτημα για κάλυψη κάποιων αναγκών για συγκεκριμένα μεγέθη για γάντια. Άμεσα μου το θέσατε, θεώρησα ότι θα πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί ο Δήμος. Ήδη έχει ανταποκριθεί, έχουμε ήδη δώσει 90 κούτες μεγάλες των 200 τεμαχίων για τα γάντια αυτά τα οποία ζητήθηκαν. Υπήρξε η προμήθεια αυτών των γαντιών και νομίζω ότι έτσι και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, είμαστε σε αγαστή συνεννόηση και συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, είμαστε εδώ. Τα γάντια τι? Τα γάντια είναι εύκολο, μην με τρομάζετε τώρα. Θα περίμενα να μου πείτε στολές. Όχι, όχι. Έχουμε τέτοια, έχουμε. Έχετε. Με τα γάντια έχουμε ένα τα θέμα. Τα γάντια τι έχετε? Δεν υπαρκούν. Αυτά δήλωσε στην Ελένη Μωραΐτη στις 23 Σεπτεμβρίου ο συντονιστής του τμήματος COVID-19 του νοσοκομείου Σερών, κύριος Θεόφιλος Καλλινικίδης. Μετά από 8 μέρες απάντηση για το θέμα με την έλλειψη γαντιών στο νοσοκομείο Σερών, έδωσε η διοίκηση. Με δελτίο τύπου που απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης αναφέρει: όσον αφορά το ζήτημα που αναδείχθηκε σε τοπικό κανάλι για την έλλειψη γαντιών, σας πληροφορούμε ότι το νοσοκομείο έχει επάρκεια, τόσο σε γάντια, η προμήθεια γίνεται σε όλες τις διαστάσεις, small, medium, large, όσο και στο υπόλοιπο υγειονομικό υλικό και ειδικότερα στα υλικά που αποτελούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, έτσι και στην πορεία, το προσωπικό του νοσοκομείου δεν θα μείνει εκτεθειμένο χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τονίζει το δελτίο τύπου. Τι ουσιαστικά διαπιστώσατε στο σύστημα της υγείας τούτης της χώρας που λέγεται Ελλάδα? Τούτης της χώρας και φυσικά επειδή είμαι πολίτης του Σερών, μπορώ να έχω πιο άμεση επαφή με τις Σέρες. Πολύ ωραία. Όσες φορές έχω επιδιώξει να κλείσω ραντεβού στο νοσοκομείο Σερών, και πριν από ένα χρόνο και πριν από 6 μήνες και πριν από 3 μήνες και προχθές, χθες και σήμερα, ναι, τα ραντεβού στην καλύτερη της περίπτωσης είναι τρίμηνης, τετράμηνης αναμονής. Μάλιστα. Και στις πλήστες περιπτώσεις είναι ότι ως το τέλος του χρόνου είμαστε κλειστά. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρία από το Μάρτιο του 2020, αρχή της πανδημίας του COVID-19, παραμένουν κλειστά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, απαντά το νοσοκομείο Σερών. Με τη σταδιακή επαναλειτουργία τους, ξεκίνησαν με μεμονωμένο ημερήσιο αριθμό ραντεβού ανατακτικό ιατρείο και μειωμένα στον αριθμό αναειδικότητα ιατρία. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ασθενών που χρήζουν υπηρεσίες των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και παράταση του χρόνου χρήσης των υπηρεσιών αυτών. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια ιατρία τα ραντεβού είναι κλεισμένα μέχρι τέλος του έτους. Κατανοούμε το παράπονο και την αγανάκτηση των πολιτών, αναφέρει το νοσοκομείο Σερών, και ευελπιστούμε σύντομα σε μια επιστροφή στην κανονικότητα της λειτουργίας του νοσοκομείου, καταλήγει. Απάντηση πάντως στο θέμα με τα τακτικά εξωτερικά ιατρία έδωσε στην ίδια εκπομπή στην Ελένη Μωραΐτη ο πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής του Νοσοκομείου Σερών, κ. Δημήτρης Μπαλαξής. Το πρόβλημά μας είναι τα χειρουργεία και τα τακτικά ιατρία ορισμένων ειδικοτήτων. Ωραία. Εδώ μένω λοιπόν, κύριε Μπαλαξή. Ναι. Το ότι δεν γίνονται χειρουργεία γιατί δεν έχουμε αναισθησιολόγο και τα τακτικά ιατρία, τα οποία δεν γίνονται γιατί οι γιατροί δεν περισσεύουν και δεν αντέχουν να κάνουν και αυτό. Αυτό δεν μου είπατε. Έτσι είναι. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί για να κάνουν, να βλέπουν περισσότερους ασθενείς.